Να πάμε στη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που έγινε χθες. Ακριβώς, καθώς έτσι ο τυφώνας Σοφία Ραυτοπούλου βρέθηκε και στο πολιτικό ρεπορτάζ και πήγε λοιπόν στην συνέντευξη τύπου της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της Πλεύσης Ελευθερίας, στον απόϊχο των πολλών αποχωρήσεων που έχει από το κόμμα της, στον απόϊχο των συζητήσεων ότι ευνόησε τον σύντροφό της βάζοντάς τον σε εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο. Ήταν εκεί και ο δικός μας έτσι φίλος εδώ της εκπομπής, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας. Ο κύριος Καραναστάσης. Ο κύριος Καραναστάσης δεν πήγε. Δεν έχει τοποθετηθεί από τότε που έγινε Όχι, όλο το. Δεν έχει καμία δημόσια τοποθέτηση. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε μαζί του και έχουμε ζητήσει να τον φιλοξενήσουμε. Ναι, φανταζόμουν ότι συνέντευξη τύπου από τη στιγμή που κατεβαίνει τώρα, έχει μπει στο ψηφοδέλτιο τέλος πάντων, θα ήταν και στη συνέντευξη τύπου αυτό. Και εφόσον είναι και τόσο ενεργός στο κόμμα, όπως έχει περιγραφεί από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και τον Σπύρο Μπιμπίλα που το είπε εδώ σε εμάς, ότι είναι ένας από τους στυλοβάτες και συνιδρυτές του κόμματος, θα περιμέναμε στην επίσημη συνέντευξη τύπου να τον δούμε. Δεν ήταν όμως. Μήπως είχε πάλι γυρίσματα τηλεοπτικά, ίσως. Ή είναι ο μεγάλος σαπών. Ναι. Δεν ξέρω. Να τους ακούσουμε. Κύριε Μπιμπίλα, 9 μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα. Γιατί συνέβη αυτό? Κοιτάξτε, δεν θα το σχολιάσω. Ο καθένας έχει τους λόγους του, να μένει ή να αποχωρεί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι εκλογές αυτές γίνονται με τον εκλογικό νόμο που έχει τη λίστα, όπου ο αρχηγός του κόμματος έχει δικαίωμα να επιλέξει ποιους θα βάλει στη λίστα για να έχει συμπαγή ομάδα. Σχολιάστηκε και το γεγονός ότι προσθέθηκε και ο σύντροφός της στις λίστες. Στην Πλεύση Ελευθερίας είναι από την πρώτη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, όποιος δεν το γνωρίζει πρέπει να το μάθει, είναι ένας συντονιστής και του διαφημιστικού προγράμματος. Εγώ μπήκα στην Πλεύση Ελευθερίας πιστεύοντας στη δυνατότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να αλλάξει μερικά πράγματα. Δεν μπήκα για να γίνω βουλευτής, ντε και καλά. Κύριε Κωνσταντοπούλου, 9 μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα σας, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πάνω στη συνέντευξη τύπου που σας έχουμε προσκαλέσει, φαντάζομαι ότι γι' αυτό ήρθατε και θα τα απαντήσουμε όλα. Υπάρξει αντιδράσεις για... Σας έχουμε προσκαλέσει σε συνέντευξη τύπου, να είστε καλά και περιμένω βέβαια να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου. Έχετε να πείτε στα σχόλια για τον σύντροφό σας? Συνέντευξη τύπου φύγαμε. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορούσα να μην ρωτήσω. Κοίτα, είναι ήδη και οι διαπιστευμένοι πολιτικοί συντάκτες ήταν στην συνέντευξη τύπου. Γιατί γελάς εσύ από πίσω? Σαφώς, γιατί εντάξει, αφορά στο πολιτικό ρεπορτάζ, υπάρχει βέβαια και όλο αυτό το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Μίλησε όμως για κανιβαλισμό, μίλησε για ανθρωποφαγία και στήριξε πάρα πάρα πολύ τις αποφάσεις της. Εντάξει, εμένουν στη θέση τους και το είπε και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ότι υπάρχει λίστα σε αυτές τις εκλογές, είναι δικαίωμα του αρχηγού. Απλά κανείς μας δεν τους είπε ότι αυτό που κάναν είναι παράνομο. Κανείς μας δεν τους είπε ότι οι υποψήφοι που αποχωρήσανε θα πάνε να τους κάνουν κάποια μήνυση. Απλά είπαμε ότι όταν έχει εκφραστεί ο κόσμος λίγες μέρες πριν και έχει δώσει το σταυρό προτίμηση σε κάποιους ανθρώπους, μας ξενίζει πάρα πολύ, να μην πω κάτι πιο βαρύ, να αλλάζει η σειρά εκλογής των Απάντησαν ανθρώπων αυτών. Απάντησαν όμως ότι η τελευταία στιγμή μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και επιλέχθησαν. Τελευταία στιγμή και ο κόσμος τους έβγαλε πρώτους. Άρα μήπως και αυτό που ξέρεις έχει διτή έτσι, ερμηνεία. Ότι τελευταία στιγμή και πάρα ταύτα δεν είχες χρόνο να τρέξεις και βγήκες πρώτος. Φαντάσου πόσο αγαπητός είσαι. Φαντάσου ο κόσμος πόσο εκτιμάει το έργο σου προφανώς σε κάποια κινήματα που μπορεί να συμμετείχε, σε κάποιον επαγγελματικό χώρο που μπορεί να έχεις δραστηριοποιηθεί και έτσι με τόσες λίγες μέρες προετοιμασία ο κόσμος έβγαλε πρώτο και με διαφορά. Και επειδή έκανα και την έρευνά μου μετά τη φιλοξενία του Σπύρου Μπιμπίλα εδώ πέρα που μας είπε ότι είναι οι άνθρωποι από το Α και συνήθως όταν σε έναν καινούριο σχηματισμό βλέπεις το Α βαράς ένα σταυρό στον πρώτο, δεν ισχύει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τρίτη, τέταρτη και πέμπτη σε σειρά, στη σειρά στο ψηφοδέλτιο την αλφαβητική. Πήραν πολλές χιλιάδες σταυρούς. Η κυρία στο νότιο τομέα πήρε 6.000 σταυρούς. Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να έχει ανθρώπους που τους γνωρίζει πολύ καλά και θα εμπιστεύεται τη δική της γραμμή. Απλώς μας κάνει εντύπωση που στη συνέντευξη τύπου, που υποτίθεται εκεί δίνεις όλες τις απαντήσεις ξεκάθαρα, με διαφάνεια στους δημοσιογράφους, δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο σημαντικός από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της Πλεύσης Ελευθερίας εκεί, άσχετα που είναι ο σύντροφός της, έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Ναι, μία δεύτερη ανάγνωση ότι είναι ο σύντροφός, αλλά δεν ήταν πάλι εκεί. Αυτό σχολιάζουμε. Ίσως.